την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και θα πω το εξής, ότι στο κράτος δικαίου ασφαλώς υπάρχει μια θέση και για τον Κουφοντίνα και για όλους, οι πράξεις του κρίθηκαν και αυτό το οποίο διεκδικεί δεν είναι κάποιος εκβιασμός, είναι αντίσταση στον εκβιασμό μιας κυβέρνησης η οποία καταπατά όχι κάτι άλλο, αλλά τον νόμο τον οποίο η ίδια ψήφισε για να τον εκδικηθεί. Ψήφισε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι όποιος είναι στις αγροτικές φυλακές και έχει καταδίκες για εγκλήματα τρομοκρατίας ή εκκρεμής διώξης για αδικήματα βίας, επαναμετάγεται στο κατάστημα από το οποίο είχε αρχικά μεταχθεί. Αυτό το κατάστημα ήταν ο Κορυδαλός και ο Κουφοντίνας δεν πήγε ποτέ στον Κορυδαλό, αλλά πήγε στο Δομοκό. Έχω την άποψη ότι θα μπορούσε να ζητάει πολύ περισσότερα, ρισκάροντας τη ζωή του. Να ζητάει να παραμείνει στις αγροτικές φυλακές, όπως κατά τη γνώμη μου δικαιούται, και που ο νόμος αυτός και αντισυνταγματικός είναι και ανεπίτρεπτα εφαρμόζεται, διότι παρεμβαίνει και παραβιάζει την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τον κατηγορούμενο, και θα μπορούσε να διεκδικεί ακόμα και άδειες. Δεν διεκδικεί τίποτε άλλο παρά να γυρίσει στο κελί στο οποίο επί 16 χρόνια εξέπειε την ποινή του μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία είναι ανακόλουθη, έχει απομονωθεί από όλη την κοινωνία, διότι δεν είναι μόνο οι δικαστές, είναι και οι γιατροί, είναι οι πάντες, είναι χιλιάδες νομητοί που έχουν υπογράψει εκκλήσεις συμπαράστασης στο στοιχειώδες αυτό αίτημα. Και δεν θέλω και πιστεύω δεν θέλει κανένας η χώρα μας να αποκτήσει για πρώτη φορά νεκρό απεργό ποινές, για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά το 1981 τον θάνατο του Μπόμπι Σάντς. Ναι, ναι. Και στην δίπλα σε μια... Θάτσερ. Και η Θάτσερ, ναι, η Θάτσερ ήταν και το 1974 προηγουμένως ο Μάινς στη Γερμανία με αναγκαστική σύντηση, η οποία είναι βασανιστήριο και είναι ανεπίτρεπτο να γίνει και το έχουν πει και οι γιατροί αυτό το πράγμα, και μόνο στην Τουρκία έχουμε νεκρούς απεργούς ποινές. Λοιπόν, να δοθεί λύση τώρα, και η λύση δεν είναι τίποτε άλλο παρά να εφαρμόσουμε τον νόμο τον οποίο οι ίδιοι διατύπωσαν και συνέταξαν, φωτογραφικό έστω για τον Κουφοντίνα, αλλά αυτό το νόμο, και να γίνει άμεσα. Κύριε. Γιατί η ζωή του κινδυνεύει και γιατί η αναγκαστική σύντηση, εκτός του ότι είναι βασανιστήριο και ανεπίτρεπτη, μπορεί να επιφέρει σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στα ζωτικά του όργανα. Κύριε Παπαδάκη.